Σμύρνη και στη Ρώμη. Το ταξίδι στην Ελλάδα ουσιαστικά συνδέεται με όλους αυτούς τους περιηγητές. Γιατί η αναζήτηση που εμείς θέλαμε να κάνουμε στο βιβλίο μαζί με τον καθηγητή του κ. Παπαδόπουλο ήταν ακριβώς αυτή. Πώς γίνεται να ήξερε τη διαδρομή και να κάνει μόνο αυτή τη διαδρομή πάνω το σλήμα, γιατί δεν πήγε από άλλες περιοχές, γιατί δεν κατέβηκε την Βαλκανική. Αυτό ήταν το ερώτημά μας. Ο Σίβα λοιπόν ακολούθησε την Περπατημή. Ουσιαστικά ένα ταξίδι στη Μεσόγειο για τους αριστοκράτες και για τους εύπορους της Ευρώπης. Όμως, την παράτησε αυτή με τη διαδρομή του σλήμα και γίνω παρακάτω.